μπάρμπα, ρε, ηλίθι! Κοροϊδέψατε τη γιαγιά μου, ρε! Εντάξει, ρε, εσύ. Γιορτές είναι και θέλαμε να χαρεί κι αυτή λίγο. Δεν είδες πως άστραψα τα ματάκια της στο μυρωδάτο δερματάκι της. Για ένα πενιντάρικο, ρε! Τώρα θέλω να δω πού θα βρεις το Χάρη Θεοχαρίδη. Γιατί έτσι και δεν το βρεις, θα πάω να πω στην κυρία Γλαία Παγώνα ποια ήταν η κόλλη σου πράξη. Βλάκες! Παιδιά, μήπως να στολίζω με το δέντρο. Ρε, δεν μας χαίρεσαι κι εσύ με το δέντρο. Έξω, 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 ρε. Ηλίθι. Ρε, παιδιά, τι θα γίνει με αυτό το δέντρο. Συμβαίνει κάτι? Τι να συμβαίνει? Όχι, γιατί σε βλέπω και κοιτάς λίγο περίεργα. Τρέχει τίποτα? Κι εγώ σε βλέπω και πας πέρα δόθε, πέρα δόθε. Καλά κάνω και πάω πέρα δόθε, πέρα δόθε. Δικαίωμά μου είναι. Μπα! Πού είσαι, ρε κοπρόσκαλε, τέτοια ώρα? Τι το πέρασε σπίτι ξενοδοχείο, μπαίνεις και βγαίνεις όπου σου γουστάρει? Πατέρα, σε παρακαλώ, άσε με να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις? Να σου εξηγήσω ότι οι άνθρωποι ενθουσιάστηκαν. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που ενθουσιάστηκαν κιόλας? Οι άνθρωποι από το στούντιο ενθουσιάστηκαν με τα τραγούδια μου. Μπα! Ναι, και να σου πω και ένα νέο ευχάριστο. Για πες το κι αυτό. Να, μέσα στις γιορτές τώρα θα κυκλοφορήσει και το CD μου. Ναι. Και γιατί δεν παίρνει ένα τηλέφωνο να μου το πεις έτσι να χαρώ και εγώ λιγάκι? Γιατί είχα αγωνία, ρε, πατέρα. Να τους παίξω καλή κιθάρα, να τους τραγουδήσω καλά, να δουν ότι είμαι καλός. Είχα τρακ και τρακαρίστηκα. Τι τρακαρίστηκες, βρε? Εσύ αυτά τα παίζεις τα δάχτυλα. Λες. Τι λέω, το βροντοφωνάζω. Έχεις λαμπρή καριέρα μπροστά σου. Άντε, άντε ξεκουραστείς. Άντε, μπράβο. Καληνύχτα, πατέρα. Καληνύχτα, παιδί μου. Πού πας από εκεί, παιδί μου? Καμότο, αυτές οι δύο πόρτες μοιάζουν, είναι ολόιδιες. Πάντα τις μπερδεύω. Πάω για ύπνο εγώ τώρα γιατί είμαι πτώμα. Καληνύχτα. Πάτε, παιδί μου. Είναι δεσκό. Δουλειά, τηλεφωνούμε και λέμε δεν θα σε δω καθόλου σήμερα. Θα εξαφανιστώ γιατί έχω δουλειά. Όποιος εξαφανίζεται έχει τη φωλιά του λερωμένη. Αφού πήγα στο. Πήγε στο, με την και να υποθέσω ότι δεν έχει και εσύ μας το κινητό εκεί, ε. Βρε, αγάπη μου. Άστα αγάπη μου σε μένα. Άστα αγάπη μου σε μένα. Μα, Ευάκη. Μαρκό, ειλικρινά έχω κουραστεί πάρα πολύ με αυτή την ανασφάλεια μαζί σου. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να σταματήσω. Εδώ να σταματήσεις, αγάπη μου. Στην αγκαλίτσα μου. Κόφτο δούλεμα! Μου είπες ότι με αγάπησες από την πρώτη στιγμή που με είδες. Πάμε να νοικιάσουμε το διαμέρισμα και με ξεφτυλίζεις μπροστά στην ξένη γυναίκα. Μετά αρχίζεις τις μαλακίες για τα ψέματα του Σπύρου, για το οποίο δεν έχουμε κάνει ακόμα σοβαρή κουβέντα. Αλλά μην νομίζω το ξέχασα. Θα κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Θα κάνουμε. Στο λέω εγώ, στο υπογράφω ότι θα κάνουμε. Αλλά. Δεν υπάρχει αλλά. Δεν υπάρχει αλλά! Αλλά εγώ σ' αγαπώ, ρε γαμώτο. Και να μην μαλώνουν τα αδέρφια μου. Αν είναι δυνατόν, Άγιο Βασίλη. Μάλιστα, κέρδος δηλαδή 95,9%. Τι γίνεται, αδερφέ, ακόμα να χωνέψω ότι οι γυναίκες μας βάλαν τα γυαλιά. Έρευνη σε κορόιδο, ρε. Αυτές νομίζω ότι είναι έξυπνες. Τι εννοείς? Κοίταξα τις μπύρες. Ο δείχτης δεν κατέβηκε καθόλου. Λείπει ένα μπουκάλι κρασί που μπορεί να το πιάνει και οι ίδιες, άρα. Δηλαδή μας είπαν ψέματα? Ακριβώς. Και τα λεφτά? Τα βάλαν οι ίδιες για να μην παραδεχτούν την αποτυχία τους. Λες, ε. Τώρα όλα εγώ θα μαθαίνω, ρε αδερφέ. Δώσε μου τα λεφτά αυτά. Δηλαδή. Οι αποτυχίες πληρώνονται. Κατάλαβες. Και σήμερα έφυγε πρωί-πρωί, λες και δεν είπαμε χθες κουβέντα, λες και δεν κατάλαβε τίποτα. Ηχογράφηση λέει. Στον κόσμο τους, παιδί μου, οι άντρες. Στον κόσμο τους. Αυτό λέει και εγώ, στον κόσμο τους. Τόσο πολύ πια δηλαδή παθιάστηκε με αυτό το CD που ξέχασε όλα τα άλλα. Εγώ τι πρέπει να κάνω, δηλαδή να περιμένω να τελειώσει η ηχογράφηση? Και γιατί δεν με κάλεσε να πάω μαζί του? Είναι και άλλοι από εκεί δίπλα. Τσούρπτα αρπακτικό. Κοίταξε να δεις. Οι άντρες δεν είναι ικανοί να δεσμευτούν όπως εμείς. Όταν λες εμείς, βάζεις και τον εαυτό σου μέσα. Φυσικά. Ναι, περνάμε στο επόμενο ανέκδοτο. Λοιπόν, σε αυτές τις καταστάσεις αφήνουμε λίγο το πράγμα να κρυώσει και ύστερα το συζητάμε. Άμα κρυώσει πολύ το πράγμα, θα παγώσει και μετά θα παγώσω κι εγώ και ύστερα χαίρεται. Πέταξε το πουλί. Κοίταξε να δεις. Εγώ πάω να πιω καφέ με τον Μιχάλη. Έτσι κι αλλιώς πετιμέζει τον έκανες. Με τον Μιχάλη. Φίλος είναι, ρε παιδάκι μου, έτσι θα τον αφήσω να μην του πω μια κουβέντα, να τον αφήσω να ξεροσταλιάζει. Μιχάλης είναι αυτός. Πολύ καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες και πολύ καλά θα κάνεις, γιατί έτσι θέλουν αυτοί, έτσι πρέπει να τους φερόμαστε. Τα ίδια δεν κάνουν και αυτοί με τις Ολλανδέζες. Μπράβο! Αυτό είναι. Το έχεις. Κράτα το. Πάω να πιω καφέ με τον Μιχάλη. Μιχάλης είναι αυτός.
μαλακίες είναι αυτές που λέμε πρωί-πρωί. Κατάλαβες, δεν παραδεχόμαστε την αποτυχία μας, θα μας φάει ο εγωισμός, ο εγωισμός. Καλημέρα! Δεν θα κάτσουμε πολύ εμείς, γιατί πρέπει να πάμε στο σχολείο να δούμε τι γίνεται με την ανταλλαγή των μαθητών. Ναι, γιατί θα γίνει και με τη γιορτή. Ναι. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, παίρνω τα λόγια μου πίσω. Συγχαρητήρια, μας τα πόσατε, υποκλίνω. Μπράβο, 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 όχι μπράβο, μπράβο. Τεράστια επιτυχία, παρόλο που κυκλοφορείτε στον δρόμο. Δύσκολα. Τα καταφέρνουμε. Λοιπόν, τι έχει απόψε το μενού, έχει μικρή μεζέ, έχει τίποτα σπεσιαλιτέ μαγιόρικο. Όχι, εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, έτσι είναι το στοίχημα για μια μέρα. Τι λες Ελένη μου, εδώ είπατε μια εβδομάδα να κρατήσετε το μαγαζί. Δεν θα μας βοηθήσει ούτε δεύτερη μέρα. Σταματήστε τώρα πάνω στην επιτυχία, τώρα που πουλάτε. Λοιπόν, πήρατε φόρα. Ακούω. Βέβαια. Λοιπόν, λέμε να έρθουμε κι εμείς απόψε, έτσι να διασκεδάσουμε, να σας καμαράσουμε, ε. Τι. Τι. Οκ. Εντάξει. Ένα τεσσάρι για τρεις, αλλά να κάνετε κράτηση. Αν δεν κάνετε, δεν μπορώ να αγγιθώ τίποτα. Το καταλαβαίνω. Τι ώρα. Έκανα τώρα την ώρα, θα την αφήσουμε. Θα την κάνουμε. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μην φύγεις. Πριν φύγεις, το ξεχνούσα. Πάρε αυτό το πεντακοσάρικο να ψωνίσει κάποιο ρουχαλάκι. Θέλω να το καμαρώσω επάνω σου. Όχι, όχι, Διονύση. Όχι, είναι δικά σου λεφτά. Τα δικαιούσε, τα δούλεψε. Σε παρακαλώ, πάρτε. Σε παρακαλώ, πάρτε. Γεια! Ρε, απόψε έχει να πέσει το γέλιο της αρκούδας. Το γέλιο θα πέσει, αλλά το πεντακοσάρικο το πήρε. Έλα, Θανάση, παιδάκι μου. Μήπως είναι ο Μάρκος εκεί, γιατί έχουμε πρόβλημα με τη χοροδία και μας έστησε. Και δεν σηκώνει και το κινητό του. Α, δεν ξέρεις που είναι. Καλά, καλά. Δεν ξέρει. Πού εξαφανίστηκε πάλι αυτό το παιδί. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα μας. Την πατήσαμε, σου λέω, με την ταβέρνα. Το κατάλαβαν και μας κοροϊδεύουν τώρα. Γιατί τι, εμείς χαζές είμαστε. Θεόχαζες. Εγώ φταίω που κάθομαι και ακούω τις βλακίες σου. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ η ταβέρνα θα είναι γεμάτη. Mm. Και πώς θα γίνει αυτό. Τι κουμπάρα θα ήμουν, βρε, αν δεν βοηθούσα στη δύσκολη την ώρα την ταβέρνα. Έχεις τρελαθεί, παιδί μου. Συγγνώμη που άργησα. Καλό. Εντάξει, πρόβα. Λοιπόν, όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Αγλαίτσα μου, δεν μου λες, εσύ δεν μας έλεγες ότι δεν αισθάνεσαι και πολύ σεξι. Μπροστά στα παιδιά, ντροπή. Ναι, δεν αισθάνομαι σεξι. Θεολόγος, γυναίκα. Λοιπόν, αν θέλεις να το διαπιστώσεις, ευπρόσδεκτη. Σεξ, μπύρα, καιρό και ντρόλ. Ναι, τίποτα. Εγώ δεν ξέρω να χορεύω ροκεντρό. Ναι, γιατί όλα τα άλλα τα έχεις. Τα έχω τώρα, τα έχω. Τα έχω, αλλά ναι. Ναι, 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 ναι. Θέλω πραγματικά να βοηθήσω. Θέλει η Αγλαίτσα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Τι είναι αυτό τώρα. Την παλιά λαϊκή σοφία. Αχ, ευλόγησε. Το χέρι πιάνε τη γωνιά. Σήμερα μη δακρύζει. Τι έγινε, παιδιά? Μια χαρά, εσύ. Το χρηματιστήριο πάλι έπεσε, αλλά κρατιέμαι. Να σου πω κάτι. Άμα σου δώσουμε χρήματα, τι θα κάνεις? Πες πρώτα τι θα κάνεις και μετά. Αντιστρόφως. Ρε, πες τι θα κάνεις. Ούτε χατζηλίκι δεν έγινε. Τι άλλο πάνω τώρα, επειδή είσαι πιτσιρικάς. Θα φάω κάτι της να στανιάρω. Θα πιω και κανένα κρασάκι. Ξέρεις που έχει πάει σαν μπάνιο, δεν πλησιάζεται. Και από εταιρεία δημοσκοπήσεων είστε. Τέλος πάντων, γράφει. Είμαι άστεγος, άνεργος, μην ακούσα αυτά πλέον για την ενέργεια ότι έπεσε. Μουσια και είστε και πιτσιρικάδες τώρα και μου αρέσουν οι γυναίκες. Πολιτικά, ένας είναι ο εχθρός, ο υπεριαλισμός. Γράψει και παγκοσμιοποίηση γιατί το άλλο πάλισε. Και ιστορικά ασχολείω. Περίπου. Λοιπόν. Είσαι ο νός Άρης του Σαμίνιστε περί. Περί. Περί πάρτι σου. Έλα, δες κι άλλα. Είσαι ο άνθρωπός μου. Έλα. Γνωμικά, παροιμίες αρχαία, διαβασμένος, ε. Πεινασμένος δεν βγήκε. Από χημεία τι ξέρεις. Από χημεία. Κι εγώ στο σχολείο τώρα, περίπου. Αλλά, άμα βάλεις βούτυρο στη φωτιά, λιώνει. Κι άμα ρίξεις και από πάνω 5-6 αυγουλάκι και είναι και από κότα λανιάρα. Το DNA σου. Βιολογία είναι αυτό. Συγκλονίζεται. Πρόσεξέ με. Σήμερα η γιαγιά μου. Κάτι έτσι, η γιαγιά σου. Τρώγεται, τρώγεται. Μαγειρεύει γεμιστά. Γιατί ρε νηστεύεται. Κοίτα τι τρώει ο κόσμος. Χάθηκε ένα κατσικάκι στο φούρνο με καμιά πατατούλα μαριναρισμένη με φασκόμηλο. Έτσι λίγο εστραγγόν. Ό,τι πεις, ό,τι πεις. Τα έχουμε όλα αυτά στο σπίτι. Μπουντάκι στο φούρνο με πατάτες, δύο ταψιά και γλυκό. Αλήθεια, ρε.
ποιον θα δολοφονήσω. Τι έγινε ρε παιδιά. Ελένη. Ναι. Μήπως έχεις κραγιόν σαν πιο μιλό. Γιατί ποιος πέθανε. Κουνήσω τη θέση σου, βρε, κανένας δεν πέθανε. Απλώς θα συναντήσω ένα παλιό φίλο. Παλιός φίλος και σαν πιο μιλό δεν μου κάνει καλό συνειρμός. Κάτι σε φρέσκο μιλό χρειάζεσαι. Πού συναντηθήκατε, πού τον βρήκες. Δεν έχει σημασία, το γεγονός είναι ότι θα φάμε μαζί. Πού εδώ. Mm-hmm. Το ξέρω. Όχι, όχι. Είναι από τα πολύ νεανικά μου χρόνια. Μείνε να το γνωρίσεις. Όχι, δεν μπορώ, έχω μια υποχρέωση. Τι υποχρέωση. Κάτι είδες της Βίξης τώρα, δεν μπορώ να σου πω. Βάλε και λίγο άρωμα, μα θέλεις, αλλά όχι μισό κιλό, ε. Κάνει κακό πνεύμονες στην ηλικία σου. Τι λες, μωρέ, μια μέρα χωρίς περιπέτεια είναι μια μέρα χαμένη. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Δέντρο, πότε θα στολίσουμε. Α, κόλλησε η βελόνα. Έλα, βρε, παιδάκι μου, σήμερα, αύριο θα στολίσουμε. Περάστε. Στο βάθος του σαλόνι. Παίρνω, ναι, από εδώ. Έλα, κάτσε. Μη φοβάσαι, δεν είναι καθαρά. Με πλήγωσες τώρα. Συγγνώμη, κάτσε. Τέλος πάντων. Ωραίο πράγμα, είμαι πολύ θρόνα. Ωραία, θα σε φωνάζουμε χάρη, εντάξει. Για που το έχεις το φωνό. Και πλατεία ομονίας να με πεις, εγώ θα καταλάβω. Εσύ είσαι αυτός ο παρανοϊκός. Φάνη, ηρέμησε. Για να δούμε τι χρειάζεται ο Χάρης. Τίποτα δεν χρειάζεται ο Χάρης. Μια χαρά εννοώ. Το μπουτάκι στο φόρο μην ξεχάσει. Και αν έχεις ένα αριστερό παπούτσι, γιατί έχω μόνο το δεξί. Αρχικά χρειάζεσαι μπάνιο. Τι μπάνιο. Με νερό. Αυτοπροσώπος. Ο Παναέα μου, τι τραβάει ο άνθρωπος για να φαίνα πια το φέτα Χριστούγεννα. Σαπουνούμποχα. Χαρούλη, πολλά είπες. Άντε πάμε γιατί αργήσαμε. Μπουτάκι στο φούρνο, έτσι. Όλο. Αχ, κορίτσια, μεγάλη χάρη σας. Πολύ ωραία το έχετε φτιάξει. Και αυτό που κάνατε εδώ στο προσωπάκι με ανέδειξε. Θα φτιάξουμε και τα μαλλιά, λίγο. Θα βγάλεις και τα γυαλιά. Και τα γυαλιά και τα γυαλιά. Καλά, εντάξει, αλλά εγώ εδώ τι θα κάνω. Εσύ. Και τι δεν θα κάνεις. Εγώ εδώ τι δεν θα κάνω. Τι έκανες μέχρι σήμερα. Καμία σχέση. Άντε, παιδιά, θα σβάλουμε ακόμα ένα. Καλησπέρα. Εδώ γίνεται το πάρτι σεξ, μπύρα και rock and roll. Ακριβώς εδώ όμως. Ωραία. Πολύ ωραία. Περισσότερους φάρσαν οι Μαργαρίτες, οι ανεμόνες. Πολύ καλά. Το όνομά σου. Το my name is Θεοχαρίδης. Χάρης Θεοχαρίδης. Πάρα πολύ καλά. Γιαγιά! Έρχομαι! Κύριε Θεοχαρίδη, να σας ζητήσω τη γιαγιά μου. Χάρη! Κλείτε με ύστερα! Πάντα με το καλαμπούρι, πού το θυμήθηκες αυτό. Θυμήθηκες ότι είχα παίξει την κλειτεμνίστρα στη σχολική γιορτή. Ναι,